Ξεκινήσουμε λίγο με Καστελόριζο, στο κλίμα της Μεγάλης Εβδομάδας. Πάμε να τα πούμε λίγο, να επικοινωνήσουμε με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Στράτο Αμίγδαλο. Την καλησπέρα μας, Αντιδήμαρχε. Καλησπέρα από Καστελόριζο. Καλή Μεγάλη Εβδομάδα. Πάλι, επίσης, χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση να έχουμε σε όλη μου την Ελλάδα, στην Κρήτη μας και στους συμπατριώτες μας Καστελοριζιούς απανταχού. Το μήνυμα το οποίο στέλνει... Το ακριτικό Καστελόριζο και για συμβολικούς λόγους, ποιο είναι? Το μήνυμα είναι ότι είμαστε καταδικασμένοι να αισιοδοξούμε, να βάλουμε τα δυνατά μας, να σηκωθούμε ξανά και να προχωρήσουμε τις ζωές μας όπως ξέρουμε. Οι προετοιμασίες με φόντο και την ημέρα της Ανάστασης. Αυτή την εβδομάδα είναι η κορύφωση βέβαια και του Θείου Δράματος. Βλέπουμε όμως ότι θα έρθει ένα πλοίο τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια από τη Μεγάλη Παρασκευή και θα φύγει την Δευτέρα του Πάσχα το απόγευμα. Φέρνει πάρα πολλούς επισκέπτες. Να φανταστείτε ότι μπορούν να μείνουν και στο πλοίο αυτοί που έρχονται γιατί η δυναμικότητα δεν μπορεί να ανταποκριθεί του νησιού. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τριήμερο πάρα πολύ δυνατό. Ήδη υπάρχει κάποιο κόσμο, αλλά. Η μεγάλη κίνηση που περιμένουμε, όλοι οι επιχειρηματίες είναι έτοιμοι, έχουν ετοιμαστεί, είναι αυτό το τριήμερο. Και βέβαια να σας πω ότι είναι μια πρόβα τζενεράλε αυτές οι μέρες, γιατί πλέον από τον Οκτώβριο που δεν έχεις δουλειά, είναι η πρώτη φορά, ας πούμε, το νέο έτος που θα ξεκινήσει να έχει δουλειά και σιγά σιγά να ρολάρουν και οι επιχειρήσεις. Αντιδήμαρχε, τι μαθαίνετε για το καλοκαίρι αναφορικά με τη διαφαινόμενη κίνηση? Τα πράγματα είναι πολύ καλά γιατί θα επανέλθει στο παιχνίδι των εισαγωγικών και η ομογένεια. Περιμένουμε πάρα πολλούς Αυστραλούς. Έχουμε περίπου στους 7-8 γάμους να γίνονται να πατώμε. Ναι. Οπότε πλέον σιγά σιγά πιάνουμε πλέον τα δεδομένα του 2019 και υπάρχει πολύ, πολύ αισιοδοξία. Γνωρίζω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος. Να ευχηθούμε καλή Ανάσταση, καλή συνέχεια στη Μεγάλη Εβδομάδα και με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ. Τιμή μου πάντα που μιλώ μαζί. Χαρά μας, δική μας τιμή και η χαρά. Αντιδήμαρχε, να είστε καλά.